Αυτή την εικόνα αντίκριζε το βράδυ της Τρίτης όποιος προσπαθούσε να μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η ηλεκτρονική επίθεση των hackers που υποστηρίζουν ότι ανήκουν στη διεθνή ομάδα Anonymous διήρκησε λιγότερο από 15 λεπτά. Με μουσική υπόκρουση ένα τραγούδι για τους Illuminati, οι hackers απειλούν για νέες επιθέσεις σε κρατικές ιστοσελίδες. Για κάθε ένα άρθρο του νομοσχεδίου της ντροπής που θα ψηφίζετε, εμείς θα κλείνουμε το σύστημα και μία εφορίας, διαγράφοντας τα χρέη των Ελλήνων πολιτών. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 20 μέρες που γίνεται στόχος των hackers ή στο σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για την πρώτη έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον τριών νεαρών 14, 16 και 18 ετών που σύμφωνα με την αστυνομία ανήκουν σε ένα παρακλάδι των Anonymous, τους Greek Hacking Scene και κρύβονται πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια. Στο χθεσινό τους μήνυμα οι Anonymous ζητούν την αθώωσή τους και υποστηρίζουν ότι είναι πολύ περισσότεροι. Μπορείτε να μας κυνηγήσετε όσο θέλετε, μπορείτε ακόμα και να συλλάβετε κάποιους από εμάς στην προσπάθειά σας να μας φημώσετε, αλλά για καθέναν που θα συλλαμβάνετε θα ξεπηδάνε άλλοι τρεις. Δεν είμαστε 5, ούτε 10, ούτε 100. Πλέον ο κάθε Έλληνας είναι Anonymous. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ερευνά τις ενέργειες των Greek Hacking Scene εδώ και 3 μήνες.